Επιτρέψτε μου όμως, κύριε Υπουργέ, να πω το εξής. Μου κάνει εντύπωση πώς έχουμε δύο δικαστήρια διαφορετικά, και δεν είναι πρώτη φορά βέβαια αυτό. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ομόφωνη αθώωση του Διοικητικού Συμβουλίου στο εφετείο, στο ποινικό μέρος, και στο διοικητικό εφετείο να η απόφαση ήταν τελείως διαφορετική? Κύριε Παπαδόπουλε, από την πρώτη ώρα που βγήκε η απόφαση, εγώ ήμουν αυτός που με επίσημη δήλωσή μου, και είναι η πρώτη φορά που κάνω κριτική στη δικαιοσύνη, είπα ότι η απόφαση είναι και άδικη και παράλογη. Δεν την καταλαβαίνω. Διότι δεν μπορεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της τότε διοίκησης και ο Διευθυντής Εξαγωγών να αθωώνονται για το ίδιο θέμα και να τιμωρείται τελικά το νομικό πρόσωπο. Η θέση όμως που εκφράζει επίσημα η Νέα Δημοκρατία είναι διαφορετική τελείως. Νομιμοποιεί το πρόστιμο. Θεωρεί ότι το γνώριζε και ο Ιβάν Σαββίδης όταν πήγε να αγοράσει την εταιρεία. Το 2013 την ακρίβεια, όταν αγόρασε την εταιρεία. Ο Σαν δηλαδή να πήγε στο Σαμαρά και να του είπε: Σαμαρά, να υπάρχει και ένα προστηματάκι εκεί, μικρό, 38 εκατομμύρια, μια χαρά είναι κλπ. Δηλαδή, έχω τη γνώμη ότι κάπου δεν. Και εσείς τώρα είστε σε δύσκολη θέση, κύριε Υπουργέ. Και θα σας μιλήσω, θα σας πω την αλήθεια. Δεν το γνώριζε ούτε ο Σαββίδης, ούτε οι άλλοι υποψήφοι αγοραστές. Ούτε η Ντοσκόη του Σαββίδη το γνώριζε, παρότι έγινε νομικός έλεγχος, ούτε το γνωρίζαν οι άλλοι υποψήφοι, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι στην τελική φάση του διαγωνισμού συμμετείχαν 4 εταιρείες. Δεν ήταν μόνο η εταιρεία του κυρίου Σαββίδη, δεν ήταν μόνο η Ντοσκόη δηλαδή η ρωσική, ήταν και 3 εταιρείες, τουρκικές και μία γαλλική τουρκικών συμφερόντων. Και αυτοί δεν το γνωρίζαν και ούτε υπήρχε τίποτε και μέσα στο φάκελο. Έγινε νομικός έλεγχος κανονικά και δεν είχε καμία αναφορά σε πιθανό πρόστιμο. Θέλω να σας πω ότι και ούτε καν οι μέτοχοι γνωρίζαν κάτι, οι οποίοι πουλήσαν μετοχές, γνωρίζαν κάτι σχετικό με το πρόστιμο. Το πρόστιμο επευλήθη μάλιστα 5 χρόνια, 5 ολόκληρα χρόνια μετά από το συμβάν το οποίο έγινε. Δεν το ήξερε κανείς. Δεν υπάρχουν και ευθύνες του τελωνίου. Δηλαδή δεν μπορεί 5 χρόνια να κρατάς κάτι και μετά τα 5 χρόνια. Γιατί κύριε Ασπυράκη τότε, κύριε Υπουργέ, επιμένει ότι το ήξερε ο Ιβάν το πρόστιμο τώρα? Κάνει λάθος γι' αυτό. Κάνει λάθος. Εγώ δεν άκουσα τη συνέντευξη της κυρίας Σπυράκη, αλλά λέω ευθέως ότι κάνει λάθος. Δεν το ήξερε. Αν θα έπρεπε ή δεν έπρεπε, όταν έγινε ο νομικός έλεγχος από πλευράς Σαββίδη αλλά και των άλλων υποψήφων αγοραστών και πήγαν στην οικονομική εφορία να ψάξουν και στο τελωνείο, δεν τους είπαν ότι υπάρχει οτιδήποτε σχετικό με πρόστιμο. Πάντως μου κάνει εντύπωση, αν μου επιτρέπετε, μου κάνει εντύπωση ότι κάνουν πάρτι και πανηγυρίζουν αυτοί οι οποίοι ήθελαν η ΣΕΚΑΠ να πάει στα χέρια του Τούρκου επενδυτή την περίοδο εκείνη. Βγαίνουν στο Facebook μάλιστα και επαναλαμβάνουν ουσιαστικά τη θέση της κυρίας Σπυράκη ακριβώς. Δεν θα σας βάλω στο δίλημα να σας πω με ονόματα, αλλά αυτοί οι οποίοι τότε κάναν τον αγώνα όλο να πάει στον Τούρκο επενδυτή η ΣΕΚΑΠ, σήμερα πανηγυρίζουν και δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι ο Σαββίδης εκείνη την περίοδο, την πολύ δύσκολη περίοδο, διότι η ΣΕΚΑΠ δεν ήταν μια πολύ τεχνίτη, ήταν μια εταιρεία με πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα, ανέλαβε την εταιρεία, έτσι, μπήκε δυνατά. Τα είπα και στην κυρία Σπυράκη, 60 εκατομμύρια χρωστούσε το κράτος η ΣΕΚΑΠ. Η ΣΕΚΑΠ χρωστούσε στο κράτος και σε τρίτους, πληρωθήκαν όλες οι υποχρεώσεις, όλοι οι φόροι, πληρωθήκαν οι υποχρεώσεις που είχε προς τρίτους, η εταιρεία έχει εξηγιανθεί, πληρώνει κανονικά πολλούς φόρους όσον αφορά τα τσιγάρα, φόρο μισθωτών υπηρεσιών, πληρώνει ΦΠΑ και δεν χρωστάει σε κανέναν αυτή την ώρα και πάμε μια υγιή εταιρεία να κλείσει. Αυτό είναι το τραγικό της υπόθεσης.